Ο Μέγα Εμποδιστής, βλέπετε, το έχουμε βάλει σαν πρώτο, έτσι, σαν πρώτο χάρτη για να δείξουμε ότι αυτό το σύστημα καλοκαιρίας, αυτός ο αντικυκλώνας, εξαπλώνεται πάνω από τη χώρα μας. Θα μας χαρίσει ανοιξιάτικες ημέρες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Θα μας τα χαλάσει ο καιρός από τη Δευτέρα και μετά. Όμως ακόμη ας χαρούμε έτσι αυτόν τον ανοιξιάτικο καιρό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Για να δούμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε λοιπόν με το χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά τον ωμέγα εμποδιστή, αυτό το σύστημα καλοκαιρίας, το οποίο πλέον έχει εξαπλωθεί πάνω από τη χώρα μας. Με τα πορτοκαλί βέλη βλέπετε χαρακτηριστικά πώς μετατοπίζεται ο άνεμος και τα συστήματα καλοκαιρίας γύρω-γύρω από αυτό τον εμποδιστή. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι εμποδίζει στην ουσία τις καλοκαιρίες από τα δυτικά τμήματα της Ευρώπης να κινηθούν προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα να μας χαρίσει έτσι έναν ανοιξιάτικο καιρό μέχρι και την Κυριακή με υψηλές θερμοκρασίες. Στη συνέχεια βέβαια θα αρχίσει να εξασθενεί αυτό το σύστημα καλοκαιρίας για να δώσει την ευκαιρία σε βαρομετρικά χαμηλά να περάσουν από τα βόρεια τμήματα της χώρας μας και να επιδεινώσουν τον καιρό. Θα τα δούμε αυτά βέβαια στην εξέλιξη του δελτίου μας. Πάμε να δούμε και με τι θερμοκρασίες ξεκινάει η σημερινή ημέρα, τι καταγράφουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Θα δείτε λοιπόν ότι κάνει αρκετό κρύο προς τη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά αυτός ο τύπος καιρού ευνοεί τις θερμοκρασιακές αναστροφές, που σημαίνει ότι σε χαμηλά υψόμετρα δεν αποκλείεται να συναντούμε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με πιο μεγάλα υψόμετρα. Και αυτό βέβαια οφείλεται στην ακτινοβολία που αποδεσμεύεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βλέπετε λοιπόν αρκετό το κρύο προς τη Βόρεια Ελλάδα, στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, προς τη Φλόρινα. Έχουμε αυτή τη στιγμή τις πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές. Καλύτερες βέβαια θερμοκρασίες συναντούμε καθώς πηγαίνουμε μέσα στο Αιγαίο, προσεγγίζουμε τους 10 με 13 βαθμούς Κελσίου. Και πιο νότια όμως, καθώς θα κατευθυνθούμε προς την περιοχή της Πελοποννήσου, θα δούμε ότι στην Τρίπολη αυτή τη στιγμή επικρατούν συνθήκες παγετού, ο υδράργυρος δεν ξεπερνά τους 0 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερες βέβαια θερμοκρασίες έχουμε προς την περιοχή της Αττικής, στο κέντρο της πόλης, στην Αθήνα. Βλέπετε χαρακτηριστικά προσεγγίζουμε τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου και εδώ υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε θερμοκρασιακές αναστροφές, ιδιαίτερα γύρω-γύρω από το λεκανοπέδιο. Προς την περιοχή της Κρήτης βρισκόμαστε κοντά στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου και προς το νότιο-ανατολικό Αιγαίο τις μεγαλύτερες βέβαια θερμοκρασιακές τιμές κοντά στους 15 ακόμη και 16 βαθμούς Κελσίου δείχνουν αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα προς την περιοχή της Κάσου. Πάμε να δούμε τώρα και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, όπου γενικά δεν έχουμε να επισημάνουμε κάτι αξιόλογο. Έρχονται νεφικά συστήματα στην ανώτερη ατμόσφαιρα, κυρίως από την περιοχή της Ιταλίας. Υψηλές νεφώσεις, όπως λέμε στη μετεωρολογία, που δεν προβληματίζουν. Γενικά έχουμε απουσία νεφώσεων. Παρατηρήστε όμως, όσο αυτό βέβαια μπορεί να γίνει ορατό, ότι προς την περιοχή του Ιωνίου Πελάγους και προς τα νότια θαλάσσια τμήματα, αυτή τη στιγμή έχουμε χαμηλές νεφώσεις, που σημαίνει ότι ευνοούνται και οι τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί, και εδώ πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή. Πάμε τώρα λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά στους επόμενους μας χάρτες. Βλέπετε λοιπόν ότι για σήμερα Παρασκευή στις περισσότερες περιοχές θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια. Θα έχουμε βέβαια και λίγες αραιές συννεφιές, όπως είδατε και προηγουμένως στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Προσοχή στις τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί και δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμη και παγετό στα πιο βόρεια τμήματα εξαιτίας των θερμοκρασιακών αναστροφών. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν, βλέπετε χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τα νότια θαλάσσια τμήματα. Θα επικρατεί ένας μέτριος και τοπικά ισχυρός δυτικός βορειοδυτικός άνεμος, με τον υδράργυρο κοντά στους 20 με 22 βαθμούς, αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές, με έμφαση βέβαια τα πιο νότια τμήματα. Τώρα για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες αραιές συννεφιές, κυρίως από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά. Αυξημένη σχετική υγρασία τώρα αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι και εδώ βλέπετε δεν θα προβληματίζουν από διάφορες διευθύνσεις και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 20 με 22 βαθμούς, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο και προς τα δυτικά τμήματα. Τώρα και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Ενδέχεται να έχουμε τοπικές ομίχλες εξαιτίας της αυξημένης υγρασίας τώρα νωρίς το πρωί, λίγες αραιές συννεφιές. Το κρύο αρκετά έντονο θα λέγαμε, ιδιαίτερα γύρω-γύρω από την πόλη τώρα τις πρωινές ώρες. Αργότερα όμως ο υδράργυρος θα προσεγγίσει και τους 19 με 20 βαθμούς, με τους ανέμους να μην προβληματίζουν τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Λίγο πιο ανατολικά στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με λίγες αραιές συννεφιές, τοπικές ομίχλες τώρα το πρωί. Προσοχή βέβαια, και εδώ δεν αποκλείεται τοπικά να υπάρχει παγετό στα πιο βόρεια τμήματα αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων τώρα νωρίς το πρωί, όπως είπαμε χαρακτηριστικά. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει και τους 17 βαθμούς και οι άνεμοι και εδώ στο βόρειο-βόρειο-ανατολικό Αιγαίο δεν θα προβληματίζουν από διάφορες διευθύνσεις κοντά στα 3 με 4 μποφόρ. Και στο νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί, τους ανέμους να μην προβληματίζουν και τον υδράργυρο κοντά στους 20 με 22 βαθμούς. Ένα βόρειο-βορειοδυτικό ρεύμα θα συναντήσουμε στα πιο νότιο-ανατολικά τμήματα αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων, που θα προσεγγίσει τοπικά τα 5, ίσως για λίγο ακόμη και τα 6 μποφόρ. Πάμε τώρα να δούμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Παρατηρήστε λοιπόν στο χάρτη των βροχοπτώσεων
Αυτός ο εμποδιστής με την μπλε καμπύλη υψώνεται σε μεγάλο τμήμα της Νότιας Ευρώπης, εμποδίζει λοιπόν στις βροχοπτώσεις να κινηθούν προς τη χώρα μας. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια, λίγες αραιές συννεφιές. Πάμε τώρα να δούμε τον επόμενό μας χάρτη, γιατί όλη αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει και σε αύξηση του υδραργύρου. Θα προσεγγίσουμε Σάββατο και Κυριακή σε αρκετές περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στα ανατολικά επιρροτικά τμήματα και προς την περιοχή της Κρήτης. Και αυτό βέβαια οφείλεται και στο πεδίο ανέμων. Θα επικρατήσει ένας μέτριος και τοπικά ισχυρός δυτικός άνεμος, που καθώς θα κατέρχεται από την οροσειρά της Πίνδου, θα λειτουργήσει σαν καταβάτης, θα ανεβάζει περισσότερο τη θερμοκρασία στην ανατολική υπηρετική χώρα. Και κλείνουμε λοιπόν με τον τελευταίο μας χάρτη, για να επισημάνουμε ότι από Δευτέρα και μετά θα πάμε σε ένα καιρό τύπου Π. Βλέπετε χαρακτηριστικά με τα πορτοκαλί βέλη. Σχηματίζεται το γράμμα Π της ελληνικής αλφαβήτου, που σημαίνει λοιπόν ότι βαρομετρικά χαμηλά θα περάσουν από τα βόρεια σύνορα της χώρας μας και θα δώσουν βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα, δεν αποκλείεται προς τα βορειοανατολικά τμήματα οι βροχές αυτές να είναι και αξιόλογες. Θα τα δούμε όμως αυτά και τις επόμενες ημέρες, καθώς τα στοιχεία θα είναι πιο σταθερά. Εγώ προτιμώ το ωμέγα. Τον ωμέγα εμποδιστή. Ωμέγα, γιατί το ωμέγα φέρνει ωραίες θερμοκρασίες, φέρνει λιακάδες κτλ. Έρχεται σε κάθε περίπτωση. Στο δρόμο είναι. Καθοδόν. Ωραία. Καλημέρα, κύριε Κλέκη. Καλημέρα, θα τα πούμε και μετά. Καλημέρα.